Πνευματικό κέντρο ποταμού, μια πολύ σπουδαία έκθεση ζωγραφικής και είναι και τιμή μας για το νησί. Έχουμε τον κύριο Νεκτάριο Σταματόπουλο, επαγγελματία ζωγράφο. Κύριε Σταματόπουλε, να μας πείτε δύο λόγια για αυτή την πολύ σπουδαία έκθεση με αυτά τα πολύ ωραία έργα που βλέπουμε. Καλησπέρα. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Θεόδωρο Κουκούλη για την τιμή που μου έκανε να με καλέσει να εκθέσω τα έργα μου στο νησί σας, το πολύ όμορφο. Ευχαριστώ πολύ και επίσης επειδή δεν έχω, αν και είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι, η πρώτη ήταν πολύ σύντομη και τώρα λίγο των υποχρεώσεων με την έκθεση, ο χρόνος μου δεν είναι αρκετός για να γνωρίσω το νησί, αλλά από αυτό το λίγο που σιγά σιγά βλέπω ανακαλύπτω και πολλά περισσότερα πράγματα από αυτά που με τράβηξαν στην αρχή να δημιουργήσω έργα με θέμα το νησί. Πέρα από την φυσική ομορφιά που έχει το τοπίο, με ενδιαφέρει πολύ και η θέση που έχει στην λογοτεχνία, στην ποίηση, στην αρχαιολογία και η πολύ σημαντική θέση που έχει στην ελληνική ιστορία γενικά. Έχετε βρει πάρα πολλά θέματα λοιπόν να ζωγραφίσετε. Έχω βρει πάρα πολλά θέματα και όσο, αυτό που σας είπα, ότι όσο διαμένω στο νησί, τα θέματα γίνονται ακόμα περισσότερα και η επαφή μου με κόσμο, κυρίως με ξένους, οι οποίοι εκθιάζουν το νησί, μπορώ να πω, και μου δημιουργούν και το ενδιαφέρον και για τα χειμερινά τοπία του, πέρα από τα καλοκαιρινά τα οποία εγώ έχω την τύχη να γνωρίσω. Μου δημιουργείται και ένα μεγάλο ενδιαφέρον για την χειμερινή ομορφιά του νησιού, την οποία ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσω και εγώ να γνωρίσω. Έχετε έρθει πολλές φορές στο νησί μας. Είναι η δεύτερη. Η πρώτη φορά ήταν ένα σύντομο ταξίδι, που ήταν και το έναυσμα για να ασχοληθώ με το τοπίο και γενικά να ασχοληθώ και με την ιστορία των Κυθύρων. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που θα μείνω 10 μέρες, ως διαρκέσει η έκθεση και κάποιες επιπλέον, και έχω έρθει οικογενειακός και παράλληλα το χρόνο που έχουμε ενδιάμεσα του πρωινού προγράμματος και του απογευματινού που έχουμε για την έκθεση, εξερευνούμε και ό,τι μπορούμε να προλάβουμε. Η καταγωγή σας δεν είναι από το νησί όμως. Όχι, η καταγωγή μου είναι από την Αθήνα. Την Αθήνα. Εξού και τα αστικά περιβάλλοντα που με εμπνέουν πάρα πολύ. Βλέπω ότι έχετε αρκετά τοπία, έχετε ζωγραφίσει το νησί μας. Και είναι όλα πανέμορφα, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Και με πολύ λεπτομέρεια. Ευχαριστώ πολύ. Πώς λέγεται αυτή η τεχνική που χρησιμοποιείτε? Η τεχνική που χρησιμοποιώ σε όλα σχεδόν τα έργα αυτά που βλέπετε εδώ στο πνευματικό κέντρο του ποταμού είναι ακουαρέλα. Εκτός από δύο έργα, τα οποία είναι λαδοπαστέλ. Επίσης, κάποια έργα είναι δουλεμένα και με την τεχνική της ανάμειξης της ακουαρέλας με γκουάς. Και γενικά η ακουαρέλα με ενδιαφέρει σαν μέσο, λόγω της αμεσότητας που έχει και μάλιστα και στις περιηγήσεις που κάνω, στις παραλίες και τα διάφορα χωριά στα Κύθρα, έχω πάντα μαζί μου ένα sketchbook και δημιουργώ και έργα επί τόπου. Ανάλογα βέβαια με το μέγεθος είναι και ο χρόνος, υπολογίζω, που κάνετε να το φτιάξετε. Ας πούμε αυτό εδώ, να πάμε εδώ. Αυτό το υπέροχο τοπίο που είναι η χώρα, έτσι, ναι. Είναι το κάστρο. Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου τοπία και σαν θεματική. Πόσο καιρό κάνετε να το φτιάξετε αυτό εδώ? Αυτά έργα μου δεν απαιτούν πολύ χρόνο, με την έννοια ότι έχω μια τεχνική ευχέρεια. Και από τη στιγμή που αποφασίζω ποιο θα είναι το θέμα και ποιο θα είναι η δομή του έργου, η εκτέλεσή του μπορώ να πω ότι είναι πολύ σύντομη. Παρότι πολλά έργα έχουν λεπτομέρεια, η ακουαρέλα μου επιτρέπει, λόγω του ότι είναι ένα μέσο που δεν απαιτεί να περιμένει χρόνο για να στεγνώσει, αλλά είναι πολύ άμεσο. Μου δίνει αυτή τη δυνατότητα, γι' αυτό το έχω επιλέξει κιόλας για αυτά τα τοπία, να πιάνω, ας πούμε, τη στιγμή με έναν τρόπο σχεδόν υπερσιονιστικό, θα έλεγα. Και παράλληλα να μην χάνω τη σπίθα που μου δημιουργεί την ανάγκη να αποτυπώσω ένα μέρος. Επαγγελματίας ζωγράφος, είπαμε. Επαγγελματίας ζωγράφος. Εργάζομαι... Πόσα χρόνια, από τι ηλικία? Ζωγραφίζω 20 χρόνια.
Επίσης, εκτός από το τομέα των καλών τεχνών, ασχολούμαι και με τις εφαρμοσμένες τέχνες. Μάλιστα. Εργάζομαι σαν σκηνογράφος στον τομέα της διαφήμισης. Και έχω δουλέψει σε πάρα πολλά περιοδικά, σαν εικονογράφος, έχω ασχοληθεί με κόμικ και γενικά με την εικόνα σε κάθε τομέα. Κύριε Σταματόπουλε, αν θέλει κάποιος να επισκεφτεί αυτή την υπέροχη έκθεση, μπορείτε να μας πείτε το ωράριο λειτουργίας. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 5 Αυγούστου. Το ωράριο είναι το πρωί από τις 10 η ώρα μέχρι τις 1. Και το απόγευμα από τις 8 μέχρι τις 11 το βράδυ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για τα πανέμορφα έργα σας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπουμε μόνο έργα από τα Κύθυρα, βλέπουμε και από άλλα μέρη. Είναι κομμάτια που αντιπροσωπεύουν κατά πολύ μεγάλο βαθμό γενικά τη δουλειά μου, το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ σε κάθε του έκφανση, και το χειμωνιάτικο, το καλοκαιρινό, το ωραίο, τα πιο αστικά θέματα που είναι τόσο ευχάριστα. Με ενδιαφέρει βασικά εμένα να αποτυπώνω αυτό που μου προκαλεί ενδιαφέρον, άσχετα αν είναι μια ωραία εικόνα από μια παραλία ή από τα Κύθυρα ή αν είναι ένα αστικό περιβάλλον. Με το καλό να σας ξαναδούμε και το χειμώνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να έχω την ευκαιρία να ξανάρθω και να γνωρίσω ακόμα περισσότερο το νησί σας. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα καθίσετε.